Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι ένας τρελός κόσμος και σήμερα κοντά σας με τον Κώστα Μπετινάκη. Και την Άννα Μαρφούλη. Γεια σας και από μένα. Έχουμε πολλά ζητήματα σήμερα, ελπίζω να τα προλάβουμε. Θέλω να διαβάσω πρώτα ένα κομμάτι από το Βήμα που μου έκανε εντύπωση. Λέει, κύριε Στουρνάρα, τι θα γίνει με το τάξης. Πόσα μνημόνια άραγε θα χρειαστούμε για να σταματήσει επιτέλους το κράτος να ταλαιπωρεί τους πολίτες του. Μέχρι πότε θα απαιτούν από τους πολίτες να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και οι υπηρεσίες που υποτίθεται ότι λειτουργούν για την εξυπηρέτηση του πολίτη θα κάνουν ότι περνάνε το χέρι τους για να το βασανίζουν. Αλήθεια, δοκίμασε ποτέ κάποιος υπουργός, κάποιος υπεύθυνος υποτίθεται να μπει στο τάξης και για να διεκπαιρεώσει μια υπόθεσή του όπως αυτή τώρα με το περιβόητο Ε9? Τι θα διαπιστώσει? Θα διαπιστώσει τι σημαίνει ταλαιπωρία. Φαίνεται ότι ο κύριος Στουρνάρας δεν έχει δοκιμάσει, έχει κάποιον γράφια και ασχολείται με το τάξης. Αυτά από τον εσωτερικό χώρο και ας μεταφερθούμε στη Νέα Υόρκη, όπου συνεχίζονται οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Θα σταματήσουμε εκεί σε ένα ελληνικό θέμα, ελληνικού ενδιαφέροντος, παρόλο που τόσα χρόνια στις εφημερίδες που ήμουνα, αυτό δεν το έχει ζήσει εσύ. Όποτε κατέβαινα να τους ενημερώσω για το Κυπριακό, μου απαντούσαν κατέβαινα, ανέβαινα, γιατί ανάλογα ήταν διαφορετικά η χωροταξία στις διάφορες εφημερίδες που έχω περάσει. Μου απαντούσαν ότι έλα μωρέ τώρα, το Κυπριακό δεν πουλάει. Ναι, αλλά είναι πάντα στην επικαιρότητα. Είναι πάντα στην επικαιρότητα και έτσι έγινε και στα Ηνωμένα Έθνη. Όπου είχαμε την πρόθεση των ΗΠΑ να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες για την επίλυση του Κυπριακού και την πρόθεση αυτή εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών Τζον Κέρι στον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Με την ομιλία του Μπαράκ Ομπάμα στη Γενική Συνέλευση αλλά και τις κινήσεις του Τζον Κέρι στο περιθώριο αυτής, έχει δύο μύγες μέσα το στούντιο, θα τις διώχνω πότε. Έτσι. Στο περιθώριο λοιπόν η Ουάσιγκτον δείχνει επικεντρωμένη στη διαχείριση της κρίσης στη Συρία ενώ παράλληλα επεξεργάζεται ένα διστακτικό άνοιγμα προς το Ιράν. Θα ασχοληθούμε με αυτά αργότερα. Αυτό πάντως δεν εμποδίζει τις ΗΠΑ να διαμηνύει ότι προτίθεται να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο για την επίλυση του Κυπριακού. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη για την πρόθεσή του να επισκεφθεί τη Λευκωσία σε σύντομη συνομιλία που είχε κατά την καθιερωμένη δεξίωση που παρέθεσε ο Μπαράκ Ομπάμα στους ξένους ηγέτες που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση. Ο Τζον Κέρι αλλά και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, υποδεχόμενοι τον Πρόεδρο Αναστασιάδη στη δεξίωση, εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους για το θετικό ρόλο που διαδραματίζει η Κύπρος στην έφλεχτη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου και καλωσόρισαν τις προσπάθειες για επανέναξη μιας καλά προετοιμασμένης διαδικασίας συνομιλιών που θα οδηγήσει σε συνολική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Επίσης για το Κυπριακό ασχολήθηκε και ο Πρόεδρος Γκιούλ της Τουρκίας, ο οποίος μίλησε υπέρ μιας δίκαιης διαπραγματεύσιμης λύσης. Δίκαιη θεωρεί η κάθε πλευρά βέβαια αυτό που συμφέρει τις δικές της απόψεις. Σε ανάλογο πνεύμα κινήθηκε και ο δεύτερος στην ιεραρχία του State Department, William Burns, ο οποίος σε συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου, Γιάννη Καρσουλίδη, αποσαφήνισε ότι θα υπάρξουν εκ μέρους της Αμερικανικής Διπλωματίας συγκεκριμένες και ουσιαστικές ενέργειες για την ανατροπή της υφιστάμενης στασιμότητας και την προώθηση λύσης που συμφέρουν την πολιτική των ΗΠΑ. Αυτό δεν το είπε. Ο Αμπντουλάχ Γκιούλ από την τουρκική μεριά εξέφρασε στην ομιλία του την ειλικρινή, όπως είπε, δέσμευση της Άγκυρας υπέρ της εξέβρεσης μιας δίκαιης διαπραγματεύσιμης λύσης, όπως την θεωρεί φυσικά η Τουρκία. Ο Γκιούλ περιέγραψε το κυπριακό ζήτημα αξιοπιστίας της διεθνούς κοινότητας, επισήμανε ότι επανειλημμένες προσπάθειες για ειρηνική διευθέτηση συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου Ανάν κατέληξαν σε αποτυχία και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να προτρέψει την ελληνοκυπριακή πλευρά να ανταποκριθεί και να εμπλακεί καλόπιστα
όπως είπε, σε διαπραγματεύσεις που θα έχουν συγκεκριμένο στόχο και χρονοδιάγραμμα. Για το Κυπριακό, βέβαια, το Κυπριακό φαίνεται ότι κυριάρχησε, όχι όμως μόνο το Κυπριακό, mm-hmm. και στη συνάντηση που είχε ο Υπουργός Εξωτερικών, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Βάγγελος Βενιζέλος, με τον Αχμέντ Νταβούτογλου. Ακριβώς. Είχαν μία 30-λεπτη κατηδίαν συνάντηση ο κύριος Βενιζέλος με τον κύριο Νταβούτογλου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στον ΟΗΕ. Σύμφωνα με ελληνική διπλωματική πηγή, ένα από τα θέματα που συζητήθηκε κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης ήταν και το θέμα της Χρυσής Αυγής, που τις τελευταίες μέρες έχει έρθει στο προσκήνιο και μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Καθώς και με την πολύκροτη δίκη των νεοναζί στη Γερμανία που είχαν δολοφονήσει 9 Τούρκους και έναν Έλληνα. Βλέπουμε εδώ φωτογραφία τον κύριο Βενιζέλο με τον κύριο καθιερωμένη χειραψία. Ακριβώς, και τα χαμόγελα. Σε δήλωσή του μετά τη συνάντηση, ο κύριος Βενιζέλος ανέφερε ότι μετέφερε στο συνομιλητή του την πρόταση του Προέδρου της Κύπρου Νίκου Αναστασιάδη, τόσο για την αμόχωστο όσο και για να υπάρξει συνάντηση του κύριου Νταβούτογλου με τον Ελληνοκύπριο διαπραγματευτή, και ότι σε μια τέτοια εξέλιξη θα συναντήσει και ο ίδιος τον διαπραγματευτή. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Βενιζέλος, δήλωσε μετά τη συνάντηση ότι η συνομιλία που είχαμε με τον κύριο Νταβούτογλου ήταν φιλική, συγκεκριμένη και αποδοτική. Έχει πολύ μεγάλη σημασία οι δύο χώρες να λειτουργούμε συντονισμένα στον κοινό μας χώρο που είναι η Μεσόγειος και η Νοτιοανατολική Ευρώπη. Κοινός μας στόχος είναι βεβαίως να σταθεροποιηθεί η περιοχή. Επομένως, τα πρώτα θέματα που συζητήσαμε ήταν αυτά που αφορούν την κατάσταση στη Συρία και την Αίγυπτο. Η δική μας αντίληψη, συνέχισε ο κ. Βενιζέλος, είναι πως η Αίγυπτος πρέπει να σταθεροποιηθεί και πρέπει να οδηγηθεί στην πλήρη αποκατάσταση των δημοκρατικών θεσμών, έτσι ώστε να εκφράζεται πολιτικά όλη η αιγυπτιακή κοινωνία και όλοι οι Αιγύπτιοι πολίτες που έχουν ως βασικό στόχο την ασφάλειά τους και την ευημερία τους. Σε σχετική ερώτηση για το αν συζητήθηκε το Κυπριακό, ο κύριος Βενιζέλος είπε «Προφανώς συζητήσαμε και για τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Ο κύριος Νταβούτογλου είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον κύριο Ντάουνερ και είπε ότι θα δεχθεί και εκείνος την επίσκεψή του. Μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα νέο momentum στο Κυπριακό με βάση τις προτάσεις που έχει κάνει ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Και επειδή η Κυπριακή κυβέρνηση μας έχει ζητήσει να συναντηθούμε με τον Τουρκοκύπριο διαπραγματευτή, εμείς είμαστε έτοιμοι να συναντηθούμε μαζί του, εφόσον φυσικά και η τουρκική κυβέρνηση δεχθεί να συνομιλήσει με τον Ελληνοκύπριο διαπραγματευτή». Αν είναι, αυτό είπε ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό, είναι ένα νέο διαδικαστικό στοιχείο που συμβάλλει στο να δημιουργηθεί αυτό το momentum στο Κυπριακό, για το οποίο μίλησε στην αρχή όταν απάντησε την ερώτηση. Τέλος, στην ερώτηση πώς σχολίασε η τουρκική πλευρά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, ο κύριος Βενιζέλος επισήμανε. Ρώτησε να πληροφορηθεί το περιεχόμενο και το χαρακτήρα της συνάντησης και επανέλαβα αυτό που είπα και χθες, ότι πρόκειται για ένα σχήμα συνεργασίας. Τέτοια τριμερή ή πολυμερή σχήματα συνεργασίας υπάρχουν και άλλα. Το ένα φυσικά, όπως είπε, δεν αναιρεί το άλλο. Κανένα δεν είναι εχθρικό προς κανένα. Είμαστε ανοιχτοί για ευρύτερες συνεργασίες. Και για εμάς, ούτως ή άλλως, η καλή σχέση με την Τουρκία στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου είναι μια θεμελιώδης επιλογή. Κατέληξε λέγοντας ότι θέλουμε να ενισχύσουμε τη στρατηγική εταιρική σχέση με την Τουρκία και αυτό θα το κάνουμε και κατά τη διάρκεια του εξαμήνου της ελληνικής προεδρίας. Αυτές ήταν οι δηλώσεις που έκανε ο κύριος Βενιζέλος μετά τη συνάντησή του. Θέλω να αναφερθώ σε μια είδηση που πέρασε στα ψηλά ή μάλλον σχεδόν αγνοήθηκε. Και όμως έχει τεράστια σημειολογία για το πού πάει αυτό που αποκαλώ εγώ υπόδουλη ελληνική εξωτερική πολιτική. Mm-hmm. Μετά από απέτηση του Αμερικανού ομολόγου του Κέρι, ο δικός μας Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό του ψευδοκράτος του Κωσυφοπεδίου, δεν το έχουμε αναγνωρίσει εμείς, mm-hmm. Χασίμ Θάτσι, και τον Υπουργό Εξωτερικών Ενβέρ Χότζα, το όνομα παραπέμπει αλλού, αλλά συνωνυμία. Σε μια de facto αναγνώριση, έτσι, του Κωσυφοπεδίου ως ανεξάρτητου κράτους. Η Ελλάδα, και πολύ σωστά για την άποψή μου και την άποψη πολλών, δεν έχει αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της αποσυστήσας περιοχής της Σερβίας, η οποία μέχρι σήμερα για το ελληνικό κράτος επίσημα
αποτελεί ακόμα έδαφος της Σερβίας, χωρίς πρωθυπουργό και υπουργό εξωτερικών φυσικά. Μέχρι τώρα όμως, η αναγνώριση του κωσυφοπεδίου, Κωσόβου όπως το λένε οι περισσότεροι πια, είναι πάγια απέτηση των ΗΠΑ που έχουν επιβάλει τον ακροτεριασμό της Σερβίας και που έχουν αναγνωρίσει τα Σκόπια ως Μακεδονία. Αυτό δεν το ξεχνάμε εμείς. Η κίνηση του Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Εξωτερικών υπονομεύει τα ελληνικά συμφέροντα στην Κύπρο, υποστηρίζουν πολλοί αναλυτές και εγώ, καθώς εμπεριέχει την αποδοχή των τετελεσμένων και της αλλαγής των συνόρων ενός κράτους με τη βία. Η ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Βενιζέλος είχε συνάντηση στο πλαίσιο της Υπουργικής Εβδομάδας της 68ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με τον Πρωθυπουργό του Κωσόβου, κύριο Χασίμ Θάτσι, καθώς και τον Υπουργό Εξωτερικών, κύριο Ενβέρ Χότζαϊ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν η ευρωατλαντική προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, οι προτεραιότητες της επικείμενης ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η έναρξη λειτουργίας του Γραφείου Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων του Κωσόβου στην Αθήνα, η προοπτική των διμερών σχέσεων, καθώς και η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή. Σχολιάζοντας αυτή όλη την εξέλιξη, δεν θεωρώ διόλου παράξενο να δούμε και ελληνική πρόταση για την ένταξη του κωσυφοπεδίου στο ΝΑΤΟ. Εξάλλου, στο κωσυφοπέδιο υπάρχει η μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ευρώπη, ορατή και από το διάστημα, η περίφημη Bond Steel. Σωστά. Και αυτά μας λένε κάτι. Όντως. Θα συνεχίσουμε με τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Είναι ο Μάριος Ομπουμπής εκεί. Θέλω να πω μόνο ότι ο Φρασουά Ολάντ, ο πρόεδρος της Γαλλίας, είναι ο μόνος ηγέτης της Δύσης που συναντήθηκε με τον νέο Ιρανό πρόεδρο, ο οποίος έκανε και τον παρθενικό λόγο του στα Ηνωμένα Έθνη, εγκαινιάζοντας έτσι μία διεθνή πορεία. Μάριε, πες μας τι έγινε στο περιθώριο αυτής της πολυθρύλητης και πολυαναμενόμενης, αλλά μη γενόμενης, αμερικανο-ιρανικής συνάντησης. Καλημέρα σας. Γεια σας. Στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στον Μπαράκ Ομπάμα και στον Χασάν Ροχανί ή κάπου μεταξύ τους, θα λέγαμε, κάπου στο ενδιάμεσο. Η διπλωματία έχει στρέψει όλη την προσοχή γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα και τον αφοπλισμό του Ιράν. Όμως θα έλεγε κανείς ότι οι προσδοκίες που υπήρχαν για μια συνάντηση μεταξύ των δύο ανδρών, των δύο προέδρων, των ΗΠΑ και του Ιράν αντίστοιχα, δεν απέβησαν λογικές, διότι καταρχήν δεν υπήρξε ούτε μία τυπική χειραψία μεταξύ τους, κάτι το οποίο συμβολικά θα μπορούσε και να αποδεικνύει την επιφυλακτικότητα που υπάρχει, τουλάχιστον από πλευράς ΗΠΑ, για την στάση του Ιράν. Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο Μπαράκ Ομπάμα ευχήθηκε ότι θα ήθελε να υπάρξει μία πιο επικοδομητική σχέση μεταξύ των δύο πλευρών, αφήνοντας και ένα μικρό καρφάκι για τον προχάτοχό του Μαχμούντο Αχμαντινετζάντ, λέγοντας πως θα επιθυμούσε μια πιο μετριοπαθή στάση σε σχέση με τον υπερσυντηρητικό προκάτοχό του. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλά εμπόδια. Ο πρόεδρος Ομπάμα αναφέρθηκε βέβαια πάλι και στο Συριακό. Ναι. Είπε ότι πρέπει να τιμωρηθεί το καθεστώς Άσαντ. Ναι, είναι... αφήνοντας βέβαια την πάγια θέση του. Είναι η πάγια θέση που έχει επαναληφθεί δεκάδες φορές. Χωρίς τώρα να αναφερθεί βέβαια ειδικότερα στα χημικά, γι' αυτά έχουμε να πούμε στη συνέχεια της εκπομπής κάτι. Ναι. Ο κύριος Ροχανί από την πλευρά του παρευρέθηκε στην πρώτη μεγάλη διεθνή του έξοδο μετά τις 14 Ιουνίου, όπου και εκλέχθηκε ως νέος πρόεδρος του Ιράν, και δήλωσε βασικά ότι εάν οι ΗΠΑ αποφύγουν να ακολουθήσουν τα κάθε λογής βραχυπρόθεσμα συμφέροντα που έχουν όσον αφορά τις ομάδες πίεσης που ασκούν, τότε θα μπορούσε να βρεθεί μια χρυσή τομή και να διαχειριστούν τις διαφορές τους. Άρα θα έλεγα ότι χωρίς να υπάρχει μια κατηδίαν συνάντηση, ο καθένας
έθεσε εμέσως τον όρο βάσει του οποίου θα ήθελε να γίνουν οι όποιες συζητήσεις για τον αφοπλισμό. Δεν έγινε ούτε καν η κοινωνική χειραψία, ναι, γιατί δεν πήγε στο γεύμα ο Ροχανή, ο οποίος είπε ότι δεν είχε προετοιμαστεί κατάλληλα μια συνάντηση τέτοια και γι' αυτό αποφεύγει. Και ανώτερος αξιωματούχος είπε πως η δυσκολία να κανονιστεί η χειραψία ήταν από την άλλη πλευρά, όχι από την Αμερική. Κατά την άποψή μου, ο Ροχανή το παίζει κάπως ως Γκορμπατσόφ του Ιράν και ελπίζουμε να μην έχει τα ίδια αποτελέσματα, δηλαδή όπως είχε η Σοβιετική Ένωση τη διάλυσή της και το Ιράν. Μάριο, ο κύριος Ροχανή είπε ότι η χώρα του δεν αποτελεί απειλή, σωστά, ούτε για τον κόσμο, ούτε για την περιοχή και έκανε κάτι δηλώσεις για την πυρηνική ενέργεια. Ναι. Προχώρησε κάποιες δηλώσεις σχετικά με την πυρηνική ενέργεια και δήλωσε πως το πυρηνικό πρόγραμμα δεν έχει στρατιωτικούς σκοπούς και όλα βαίνουν καλώς με βάση την έκθεση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας και ότι όλα είναι by the book θεωρητικά. Αλλά πάντα αυτό είναι και το σημείο αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο πλευρών. Εξάλλου, να τονίσουμε ότι λίγες ώρες πριν τη Γενική Συνέλευση του ΙΕ στη Νέα Υόρκη, οι Ιρανοί αξιωματούχοι τόνιζαν πως δεν υπάρχει καμία πρόθεση από πλευράς του Ιράν να προχωρήσει σε μια συνάντηση ή σε μια χειραψία η οποία δεν θα έχει σοβαρό περιεχόμενο. Mm-hmm. Μάλιστα, λέγανε χαρακτηριστικά ότι δεν θέλουν να κανονίσουν κάποια συνάντηση απλώς για να συναντηθούν οι δύο ηγέτες, κάτι το οποίο αποδείχθηκε εκ των υστέρων περίτρανα από τη στιγμή που αποφεύχθηκε ακόμη και η χειραψία. Μάλιστα. Αυτά νομίζω είναι από, υπάρχουν από αυτό το θέμα. Μάριε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Ωραία. Συνεχίζουμε με ένα εσωτερικό πρόβλημα. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι το θέμα των ημερών, παρόλο που είναι ένα πρόβλημα που δεν είναι τόσο καινούριο. Όχι. Εγώ θα έλεγα ότι έχει ξεκινήσει όσο διαρκεί αυτή η Βουλή και όσο έχουμε αυτούς τους ανθρώπους μέσα στο Κοινοβούλιο, γιατί κάποιοι τους ψήφισαν φυσικά. Βέβαια, εννοείται. Εάν πάμε πάλι στην αίθουσα σύνταξης, θα μας πει και ο Μάριος Βελέτζας τις εξελίξεις που έχουμε στο ζήτημα της ΧΙ Α. Είναι ραγδαίες οι εξελίξεις, μπορούμε να πούμε. Είναι ραγδαίες οι εξελίξεις που υπάρχουν και σε σε πολλά επίπεδα. Mm-hmm. Εκείνο βέβαια που έχω να σχολιάσω εγώ είναι ότι έχει διωγγωθεί η ιστορία μετά φυσικά την δολοφονία. Ήταν όμως ένας θάνατος που μπορούσε να πούμε ότι ήταν αναμενόμενος. Δηλαδή περιμέναμε ότι κάποια στιγμή θα φτάσουν και τα δυσάρεστα σε αυτή την ιστορία. Ακριβώς. Έχουμε τον Μάριο στο τηλέφωνο. Μάριε Βελέτζα, καλημέρα. Γιατί παίρνεις τη σκυτάλη από τον Μάριο Μπούμπη. Καλησπέρα Άννα, καλησπέρα Κώστα. Τι έχουμε σήμερα? Λοιπόν, έχουν έρθει, Μάριε, νέα στοιχεία στο φως για το μοιραίο βράδυ της δολοφονίας του Παύλη Φίσα, για τις κλήσεις που δέχθηκε και έκανε ο δράστης, ο Γιώργος Ρουπακιάς. Σωστά, έχουμε την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Πράγματι, Άννα, κάθε μέρα προκύπτουν και νέα στοιχεία για τη δράση μελών της Χρυσής Αυγής. Mm-hmm. Την ίδια στιγμή που πηγές μέσα από την Ελλάδα επιμένουν να δηλώνουν πως η αστυνομία είναι καθαρή και στόχη της είναι η προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και η ασφάλεια των πολιτών. Mm-hmm. Αλλά ας ξεκινήσουμε πρώτα με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Το τσουνάμι αντιδράσεων σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο μετά την δολοφονία του Παύλου Φίσα ανάγκασε τις δικαστικές αρχές να ανοίξουν το κινητό του κατηγορούμενου για τη δολοφονία Γιώργου Ρουπακιά. Mm-hmm. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, έχουν ταυτοποιηθεί 5 πρόσωπα, τα οποία φαίνεται να δέχτηκαν εξερχόμενες κλήσεις από το κινητό του κατηγορουμένου. Mm-hmm. Ενώ υπάρχει και ένας άνθρωπος που φαίνεται ότι τηλεφώνησε ο Γιώργος Ρουπακιάς. Ναι. Ωραία. Να διευκρινίσουμε εδώ ότι απλώς ξέρουμε ποιες τηλεφωνικές κλήσεις έγιναν. Δεν είχαμε παρακολούθηση του τηλεφώνου για να μάθουμε τι υπόθηκαν σε αυτές τις κλήσεις. Εάν προϋπήρχε, θα χρειαζόταν εισαγγελική εντολή για να παρακολουθεί το τηλέφωνο. Έχουμε Έτσι απλώς ξέρουμε
ότι αυτός μίλησε με αυτόν. Ακριβώς. Και προσπαθούν τώρα να ενώσουν, Μάρια, τα κομμάτια του παζλ, σωστά, για να καταλήξουν στον ηθικό αυτούργο του εγκλήματος. Πράγματι, σχεδόν όλοι θεωρούν πως ο κατηγορούμενος δεν έδρασε μόνος του. Mm-hmm. Γι' αυτό και ισχύει αυτό που μόλις τώρα έχουμε πει, ότι ακριβώς. Οι ιδιοκτικές αρχές επιδιώκουν να καταλήξουν στον ηθικό αυτούργο, αυτόν ή αυτούς οι οποίοι όπλησαν το χέρι που οδήγησε στο να αφαιρεθεί η ζωή ενός ανθρώπου, του Παύλου Φίσα. Πολύ ωραία. Σήμερα, Μάρια, θα καταθέσουν στον αντιεισαγγελέα γιατροί που έχουν δεχθεί πιέσεις από τη Χρυσή Αυγή, σωστά? Ναι, ισχύει, την πόρτα της αντιεισαγγελίας. Mm-hmm. Θα περάσουν γιατροί οι οποίοι έχουν καταγγείλει κατά καιρούς, mm-hmm. πως δέχτηκαν πιέσεις από μέλη της Χρυσής Αυγής, επειδή κατά διαστήματα είχαν προσφέρει ιατρική βοήθεια σε μετανάστες. Μάλιστα. Όλοι θυμόμαστε εικόνες από νοσοκομεία με μέλη της Χρυσής Αυγής και υποστηρικτές της συγκεκριμένης παράταξης, οι οποίοι συγκεντρώνονταν με πλακάτ, φώναζαν συνθήματα και καλούσαν τους γιατρούς να μην προσφέρουν βοήθεια σε μετανάστες. Σωστά. Υπάρχει και ένα πρόσωπο κλειδί, το οποίο εμφανίστηκε πρόθυμο να βοηθήσει στο έργο της δικαιοσύνης. Οι πληροφορίες σε αυτό το σημείο είναι αντικρουόμενες. Mm-hmm. Βέβαια, πηγές μέσα από την Ελλάδα εκτιμούν πως κεντρικό ρόλο στην υπόθεση θα παίξει ένα τέτοιο πρόσωπο κλειδί, το οποίο υποστηρίζουν ότι προέρχεται από τις τάξεις της Χρυσής Αυγής. Μάλιστα. Και εμφανίζεται διατεθειμένο να ανοίξει το στόμα του και να μιλήσει για τα έργα και οι μέρες συγκεκριμένης πολιτικής παράταξης, τα οποία ενδεχομένως να μπορέσουν να οδηγήσουν και στη στοιχειοθέτηση κατηγορίας περί σύστασης εγκληματικής οργάνωσης. Όλα αυτά, λοιπόν, Μάρια, γίνονται την ώρα που πληθαίνουν οι δικογραφίες που φτάνουν στον Άριο Πάγο. Ναι, ισχύει. Πέρα από τη γνωστή υπόθεση με το φάκελο με τις 32 δικογραφίες που έστειλε ο Νίκος Δέδιας, ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη, ακόμα στον ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό βρίσκονται και στοιχεία για την υπόθεση με τις επιθέσεις σε βάρος αφισοκολλητών του ΚΚΕ στο Πέραμα, mm-hmm. όπου μάλιστα υπήρχαν και τραυματισμοί. Ενώ παράλληλα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για πιθανές διασυνδέσεις μελών της Χρυσής Αυγής με κυκλώματα εκβίασης επιχειρήσεων, προστασία κτλ. Ακριβώς. Να πάμε λίγο και στο Αγρίνιο, Μάρια, να μας πεις τι συνέβη χθες. Συνελήφθη ο φρουρός του Μπαρμπαρούση, σωστά? Έγινε μια έφοδος στα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Υπήρχε μια εντυπωσιακή εξέλιξη χθες. Mm-hmm. Πραγματοποιήθηκε έφοδος της αστυνομίας στα γραφεία της Χρυσής Αυγής, όπου μεταξύ άλλων βρέθηκαν διάφορα αντικείμενα, ασπίδες, κράνη μοτοσυκλέτας, δάδες, κοντάρια, σημαίες. Και μέχρι και ένα τσεκούρι. Και το σπουδαιότερο πάνω απ' όλα είναι ότι... ο άνθρωπος μπορεί να είναι ξυλοκόπος. Το θέμα είναι ποιον ξυλοκόπουσε, βέβαια, αλλά εντάξει. Το σημαντικότερο, βέβαια, είναι ότι υπήρξε σύλληψη του πρώην φρουρού του βουλευτή της Χρυσής Αυγής, Κώστα Μπαρμπαρούση, ο οποίος κιόλας θα οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα πλημμυλιωδικών Αγρινίου. Συνελήφθη, λοιπόν, Νίκος Μακρύς λέγεται ο άνδρας και βρέθηκαν μέσα στα γραφεία της Χρυσής Αυγής, εκτός από τα υπόλοιπα που μας είπες, και μία φυσιγκιοθήκη με 17 κυνηγητικά φυσίγκια τα οποία του ανήκουν. Και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, σωστά? Ναι, ναι. Και ωραία. Να σημειωθεί ότι ναι. ο Νίκος Μακρύς mm-hmm. βρίσκεται σε διαθεσιμότητα από το Σεπτέμβριο του 2012. Μάρια, να σου διακόψω λίγο. Βλέπουμε και τα πλάνα από την έφοδο που έγινε χθες στα γραφεία της Χρυσής Αυγής στο Αγρίνιο. Συνέχισε εσύ, πες μας για τον άνδρα που συνελήφθη. Και ήθελα να πω ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε απασχολήσει τις αρχές. Είναι γνώριμος. Ναι, είναι γνώριμος των αρχών εντός εισαγωγικών. Mm-hmm. Καθώς, όπως είχε συμβεί στο παρελθόν, είχε συμμετάξει στα επεισόδια που είχαν προκαλέσει μέλη της οργάνωσης. Ναι. Στη Λαϊκή Αγορά στη Μεσολόγγη. Ήταν τότε Σεπτέμβριο του 2012. Σεπτέμβριο του 2012, σωστά. Μάλιστα. Τώρα με το δράστη, τι γίνεται, Μάρια, με τον Γιώργο Ρουπακιά? Θα οδηγηθεί στις φυλακές του Μαλανδρίνου? Από τη στιγμή που δεν τον δεχτήκανε στον Κορυδαλό, πλέον σήμερα θα γίνει η μεταφορά του στις φυλακές Μαλανδρίνου. Mm-hmm. Και την ίδια στιγμή που βρίσκονται σε εξέλιξη όλα αυτά που είπαμε πιο πριν, με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, μετά από πρωτοβουλία των δικαστικών αρχών του Πειραιά και με τις δικογραφίες που εξετάζονται στον Άριο Πάγο για το κατά πόσο μέλη της Χρυσής Αυγής ευθύνονται για αξιόπινες πράξεις και κατά πόσο μπορεί να στοιχειοθετηθεί η κατηγορία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Ωραία, Μάρια, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Εδώ θέλω να πω ότι έχουμε και μια απρόσμενη εξέλιξη ή μια παράξενη εξέλιξη. Mm-hmm.
Βρίσκεται στην Αθήνα αυτές τις μέρες ναι. ο George Friedman, ο αποκαλούμενος από πολλούς Mr. Bad News, ο κύριος Άσχημα Νέα. Πρόκειται για τον Γενικό Διευθυντή του Stratford, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα και όπως ανέφερε στις συζητήσεις του με κάποιους που δίνουν σημασία στις δυσίωνες προβλέψεις του, προβλέπει ένταση και αναταραχή στην Ελλάδα. Το Stratford είναι ένα αμερικανικό think tank, μια δεξαμενή σκέψη όπως συνηθίζεται να μεταφράζεται στα ελληνικά, που πολλοί θεωρούν ότι είναι παρακλάδι της CIA. Θεωρούν. Αυτό είναι φυσικό, μια και στελεχώνεται από πρώην στελέχη του CIA, του State Department, του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας και λοιπόν κυβερνητικών θεσμών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκφράζει δε μέσω της ιστοσελίδας του αλλά και των υπηρεσιών που προσφέρει, γιατί είναι έχει μια σειρά από πολυσχηδείς υπηρεσίες, είτε σε ιδιώτες είτε στο αμερικανικό δημόσιο, με το αζημίωτο της υπηρεσίας του, προσφέρει δηλαδή με το αζημίωτο της υπηρεσίας. Αυτός είναι ο κύριος Friedman. Ο George Friedman λοιπόν από την Αθήνα διατύπωσε στους συνομιλητές του την εκτίμηση ότι είναι πολύ δύσκολο να θέσει η κυβέρνηση εκτός νόμου τη Χρυσή Αυγή, αφού κάτι τέτοιο παραβαίνει το Σύνταγμα, ενώ κατά τα στοιχεία που υπάρχουν για να τεκμηριωθεί η συλλογικά παράνομη δράση της, είναι εξαιρετικά αδύναμα, υποστηρίζει ο κύριος αυτός. Επίσης είπε ότι οι εξτρεμιστικές πολιτικές ομάδες συχνά ενισχύονται και ριζοσπαστικοποιούνται περισσότερο όταν διώκονται, καθώς θυματοποιούνται, και άρα ίσως είναι καλύτερο να παραμείνει στην πολιτική ζωή της χώρας η Χρυσή Αυγή, ώστε να διατηρείται υπό κάποιο έλεγχο. Όπως μέχρι τώρα, δηλαδή, που ήταν υπό έλεγχο, υποτίθεται. Υποτίθεται, ναι. Και κατέληξε λέγοντας ότι το βέβαιο είναι ότι ανεξαρτήτως του μέλλοντος της Χρυσής Αυγής ως πολιτικού κόμματος, η υποστήριξη των εξτρεμιστικών και αντισυστημικών κομμάτων θα παραμείνει υψηλή στα επόμενα χρόνια. Είναι να μην τον λένε Mr. Bad News. Από μηνύματα του WikiLeaks που είχαν διαρρεύσει, φαίνεται ότι από το 2009 ο τότε Γενικός Διευθυντής της Goldman Sachs, C. Morans, και ο Διευθυντής του Stratford, George Friedman, κατάφεραν να μετατρέψουν το δίκτυο αντικατασκοπίας σε κερδοφόρα επιχείρηση. Έτσι ο George Friedman, με απόρριτο έγγραφό του με την επισήμανση «Μην το μοιράσετε ή το συζητήσετε», αποκαλύπτει πως η θυγατρική εταιρεία StratCap θα χρησιμοποιεί για εμπορικούς σκοπούς τις απόρριτες πληροφορίες που αντλεί το Stratford, καθώς οι γεωπολιτικές του αναλύσεις, ιδιαίτερα για κυβερνητικές δραστηριότητες που έχουν σχέση με νομισματική πολιτική και τα παρόμοια, ενδιαφέρουν πολύ κόσμο. Χωρίς να θέλουμε να μπερδέψουμε τα πράγματα περισσότερο, αναφέρομαι έκθεση του Stratford που έχει δημοσιευθεί στο WikiLeaks για τη σχέση του εμφυλίου πολέμου και τη διάλυση της πρώτης Γιουγκοσλαβίας με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σύμφωνα με απόρριτη έκθεση του Stratford του 2009, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι εν μέρη υπεύθυνο για τον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία. Στην έκθεση που περιέχει αναλυτικές οδηγίες για το έδαφος της πρώην Γιουγκοσλαβίας με συλλογές πληροφοριών, επισημαίνεται ότι τα οικονομικά μέτρα λιτότητας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που επιβλήθηκαν στην πρώην Γιουγκοσλαβία πριν από τον πόλεμο προκάλεσαν κοινωνικές αναταραχές, οι οποίες εν μέρη είναι υπεύθυνες για τον πόλεμο που ακολούθησε. Αυτός είναι και ο λόγος που το Stratford καθοδηγεί τους αναλυτές να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα κοινωνικά ζητήματα της περιοχής. Οι οικονομικοί δείκτες της περιοχής είναι πολύ σημαντικοί για την ανάλυση της παγκόσμιας ύφεσης. Χρήζουν προσοχής κάθε αναταραχή που δημιουργείται στην κρίση και στην οποία συμμετέχουν συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζόμενων. Να μην λησμονηθεί ότι τα μέτρα λιτότητας που επέβαλαν στη Γιουγκοσλαβία το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κυρίως κατηγορούνται εν μέρη ως υπεύθυνα για τον πόλεμο. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οπωσδήποτε τα οικονομικά κίνητρα και η κοινωνική δυσαρέσκεια, αναφέρει η έκθεση του καλού αυτού κυρίου. Ναι, που φέρνει τα κακά νέα. Ακριβώς. Mr. Bad News. Καλά, θα πάμε τώρα σε ένα μικρό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με πιο πολύ τρελό κόσμο.
findforme.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr. Διαφημίστε την επιχείρησή σας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Ταχύτατα. Αξιόπιστα. Ευκολόχρηστα. Είστε μήπως ιδιώτης? Καταχωρήστε τις αγγελίες σας εύκολα, γρήγορα, δωρεάν. findforme.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr. Αυτή τη στιγμή έχουμε συνδεθεί με το BBC γιατί, όπως είδαμε την ώρα που είμαστε στο στούντιο, δίνει συνέντευξη ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο γνωστός και ως εμπνευστής της επιχείρησης Verikoko. Δεν γνωρίζουμε περισσότερα, απλώς να ακούσουμε λίγο τι λέει. I'm very sure that they understood it very clear and they knew it, so I'm totally convinced that they will not ask from this government any more horizontal austerity measures. What they really want to see is greater progress to the reforms and of course, as you said before, the privatization program, which we are... Θα μου επιτρέψει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο κύριος Υπουργός, να πω ότι λέει το γνωστό παραμύθι, ότι θα πει στην Τρόικα ότι δεν χρειάζονται άλλα μέτρα ασφαλείας, λιτότητας, γιατί δεν τα αντέχει ο λαός κτλ. Ο λαός αντέχει όμως να κλείνει τα νοσοκομεία και όλα τα άλλα. Ναι, να πούμε ότι μετά τη συνάντηση που είχε με τους επικεφαλείς της Τρόικας, ο κύριος Γεωργιάδης προανήγγειλε ότι από τις αρχές του 2014 το εισιτήριο για τα νοσοκομεία θα πάει στα 25 ευρώ. Να τα εκατοστήσει. Κάτι που το είχε αρνηθεί κατηγορηματικά σε παλαιότερες συνεντεύξεις. Το είχε αφήσει, λίγο να σέρνεται. Είχε πει ότι δεν θα το επιτρέψουμε, και... όπως τώρα λέει ότι δεν θα χρειαστούμε και άλλα μέτρα. Εδώ έχουμε και παρέα. Τι να κάνουμε τώρα. Τη μοίρα μας. Δεν πειράζει, δύο είναι λίγες. Ας πάμε τώρα στο θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει τις τελευταίες μέρες και κατόρθωσα να αλλιεύσω πάλι στο διαδίκτυο για την περιβόητη αυτή οργάνωση Al-Shabaab που από όλες τις συνδεδεμένες εξερμιστικές ομάδες με την Al-Qaeda, η Al-Shabaab που προέρχεται από τη Σομαλία, όπως αναλυτικά σας είπαμε χτες, έχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στενούς δεσμούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να δούμε το βιντεάκι να παίζει. Την πληροφορία που βρήκα στο διαδίκτυο μένα, αλλά θα σας πω και μερικές πληροφορίες, βλέπουμε τα μέλη της Al-Shabaab εδώ. Τα στοιχεία που βρήκα για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι από το περιβόητο CNN, CNN όπως το λέω εγώ, συντάκτης του άρθρου είναι ο Πίτερ Μπέργεν, διευθυντής του The New American Foundation και συγγραφέας του βιβλίου Manhunt, The 10-Year Search for Bin Laden, from 9-11 to Abu Tabad. Δηλαδή το ανθρωποκυνηγητό, η 10χρονη έρευνα για να ανακαλυφθεί ο Bin Laden από την 10η Σεπτεμβρίου στο Abu Tabad. Οι Αμερικανοί δεν διστάζουν τον αυτό του συμφέρει να φέρνουν τα πάνω κάτω προκειμένου να προωθήσουν τις πολιτικές τους. Έτσι και ο Μπέργεν υποστηρίζει πως τουλάχιστον 4 από τους αυτόχειρες βομβιστές στη Σομαλία ήταν Αμερικανοί πολίτες και μάλιστα ένας Αμερικανός είχε κάποια στιγμή ηγετικό ρόλο στην εξτρεμιστική αυτή οργάνωση. Ο οπαδούς της Al-Shabaab μπορείτε να βρείτε στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Σεντ Λούι, στο Σαν Ντιέγκο, ιδιαίτερα πάρα πολλού στη Μινεζότα, το Οχάιο και την Αλαμπάμπα. Ήταν πιο εύκολο να προσελκυστούν όχι μόνο υποστηριχτές αλλά και εθελοντές από την Αμερικανο-Σομαλική κοινότητα, ιδιαίτερα μετά το 2006, όταν η Αιθιοπία είχε συμβάλει στη Σομαλία. Την επίθεση εκείνη η οργάνωση είχε χαρακτηρίσει σταυροφορία, επειδή η Αιθιοπία είναι κυρίως χριστιανική χώρα. Σύμφωνα με το New American Foundation, 22 κάτοικοι της Μινεζότα ήταν χρηματοδότες ή πολέμησαν για την Al-Shabaab τα τελευταία 4 χρόνια.
Περί τους 19 έχουν ήδη καταδικαστεί γιατί ταξίδεψαν για να πολεμήσουν στη Σομαλία ή πέθαναν στον πόλεμο εκεί. Η ιστορία ότι από τη Μινεζότα στηρίζεται η Αλ-Σαμπάπ άρχισε από το 2007 όταν ο Καμπντουλαχί Αχμέντ Φαράκ, ένας Αμερικανός πολίτης σομαλικής καταγωγής, γύρω στα 30 χρόνων, ηλικία 30 χρόνων, και αρκετοί άλλοι άνδρες συναντήθηκαν σε τζαμί της Μινεσότα και εξέτασαν το ταξίδι τους στη Σομαλία για να πολεμήσουν με την Αλ-Σαμπάπ. Νομίζω ότι αυτό το θέμα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, όχι όμως τόσο όσο το επόμενο. Θέλω να δούμε μια αποκάλυψη που έχει τεράστια σημασία για το τι παιχνίδι μας παίζουν όλο αυτόν τον καιρό οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Συρία. Το CBS News βασίζεται σε αυτή τη φράση που σας είπα προηγουμένως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διστάζουν προκειμένου να παίξουν τα παιχνίδια τους, να αποκάνουν και αποκαλύψεις ακόμα και εις βάρος ηγετικών στελεχών τους, εις βάρος της πολιτικής που ακολουθούν ηγετικά στελέχη τους. Έτσι, ο news correspondent, ο ανταποκριτής, ο ανώτερος ανταποκριτής του CBS, που είναι ο John Miller, και ο οποίος ήταν πρώην διευθυντής, η πρώην υποδιευθυντής του FBI, βρήκε, λέει, κάποια ντοκουμέντα σε ένα δικαστήριο της Ανατολικής Νέας Υόρκης που αποδεικνύουν ότι η Al-Shabaab, η οργάνωση που αναφέραμε προηγουμένως και αναφερόμαστε τις τελευταίες μέρες, είχε στενές σχέσεις με την Al-Qaeda και μάλιστα έχει τη δυνατότητα να κατασκευάζει χημικά όπλα μετά από έρευνα και, που έγινε σε διαμέρισμα. Μπορούμε να δούμε το βίντεο. The last few weeks have been filled with reports about chemical weapons being used in Syria. But this morning, a new filing in an obscure terrorism case is confirming something long feared, a chemical weapons program run by Al-Qaeda. Our senior correspondent, John Miller, is a former FBI assistant director. John, good morning. Good morning. What did we learn? Well, this case comes... Λοιπόν, ο πρώην υποδιευθυντής του FBI, John Miller, αυτός που βλέπουμε, αποκαλύπτει πως μαχητές της Al-Qaeda που έχουν διασυνδέσει με την Al-Shabaab στη Σομαλία έχουν καταφέρει να αναπτύξουν χημικά όπλα. Η είδηση δεν θα είχε μεγάλη σημασία επειδή θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι κάνει αβάντα στον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, αν δεν μεταδιδόταν από το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS, που αναφέρει ότι αυτοί οι δύο άνδρες που βλέπουμε είναι αμερικανικής καταγωγής και ήταν από αυτούς που έχουν δράσει με την Al-Shabaab. Ο ίδιος αποκάλυψε στο αμερικανικό τηλεοπτικό σταθμό πως ίσως πολύ σύντομα οι μαχητές αυτοί αποκτήσουν και άλλα όπλα μαζικής καταστροφής. Είπε ακόμα πως το άκρος απόρριτο έγγραφο για τον οπλισμό των μαχητών Ισλαμιστών προέρχεται από το γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης στην Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης. Στις αποκαλυπτικές δηλώσεις του εικονιζόμενου στις οθόνες μας, Μίλλερ είπε επίσης πως οι τρεις άνδρες, τους οποίους συμπεριλαμβάνεται και ένας Βρετανός, δόθηκαν οι δυνατότητες με τη χορήγηση χρηματικού ποσού να βελτιώσουν το πρόγραμμα παραγωγής χημικών όπλων της Al-Qaeda. Με βάση όλα αυτά τα στοιχεία δημιουργείται η δυνατότητα η Al-Qaeda να είχε στην κατοχή της χημικά όπλα και στη Συρία. Σύμφωνα με το ανεξάρτητο ειδησιογραφικό πρακτορείο WND που επικαλείται το CBS, υπάρχουν ντοκουμέντα αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών που αποδεικνύουν ότι μέλη της Al-Qaeda στο Ιράκ είχαν τη δυνατότητα παραγωγής αερίου σαρίν πριν διοχετευθεί μέσω Τουρκίας για να χρησιμοποιηθεί από τους αντικαθεστωτικούς αντάρτες στη Συρία. Το αέριο προωθήθηκε στους αντάρτες του μετόπου Al-Nursa της Συρίας μέσω της τουρκικής πόλης Αντάκια, της επαρχίας Χατάι και από εκεί στα σύνορα και φτάσανε στα χέρια που έπρεπε. Τα έγγραφα που διέρευσαν αποδεικνύουν ότι ο Αμερικανικός στρατός είχε υποψίες ότι το αέριο σαρίν είχε χρησιμοποιηθεί από τους αντικαθιστωτικούς αντάρτες, τους μαχητές της Al-Qaeda, στην επίθεση εναντίον των Σύρων πολιτών τον περασμένο Μάρτιο, αλλά έκανε
κάποιος την κουνέλα κατά το κοινό λεγόμενο. Και φυσικά ο πρόεδρος Ομπάμα ουδέν γνώριζε από όλα αυτά. Τον έχουν φαίνεται στην απέξω να κάνει γκάφες ο κακομοίρης και να απειλεί με πόλεμο επειδή το καθεστώς Άσαντ, και ήταν σίγουρος γι' αυτό όπως έλεγε, χρησιμοποίησε χημικά για να σκοτωθούν αθώοι. Καλά, δεν ήξερε ο πρόεδρος, δεν ρώταγε. Ακριβώς, δεν ήξερε, δεν ρώταγε, άρα... Νομίζω ότι το φιλμ αυτό του CBS είναι συγκλονιστικό και ακριβώς αποκαλύπτει ότι τα ψέματα που μας λένε για να γίνονται πόλεμοι όπως έγινε στο Ιράκ, όπως έγινε και εν πάση περιπτώσει εκείνοι που το πληρώνουν τελικά είναι ο Συριακός λαός, ο Ιρακινός λαός, οι άνθρωποι, οι κοινοί, και είναι πόλεμοι, αυτό που είπα είναι πόλεμοι εναντίον ηγετών, το έχω γράψει κιόλας, όπως έγινε ο πόλεμος εναντίον του Μιλόσεβιτς, ο πόλεμος εναντίον του Σαντάμ Χουσέιν, ο πόλεμος εναντίον του Μπιν Λάντεν και έγιναν τόσες καταστροφές και τόσες ζωές χάθηκαν. Να γυρίσουμε τώρα στην Ευρώπη. Βεβαίως. Και να πάμε στη Γερμανία όπου έχουμε ένα γρίφο για δυνατούς λίτες που εξελίσσεται η υπόθεση σχηματισμού της επόμενης κυβέρνησης στο Βερολίνο, καθώς ορισμένοι αναλυτές αλλά και βουλευτές δεν αποκλείουν ακόμη και τη νέα προσφυγή στις κάλπες. Και αυτό γιατί... Λοιπόν, γι' αυτό γιατί μετά την ώρα του Θριάμβου λοιπόν ακολουθούν οι μέρες των διαπραγματεύσεων για την ανέβρεση κομματικού εταίρου για την συγκρότηση κυβερνητικού συνασπισμού. Οι εναλλακτικές είναι δύο. Να στραφούν στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα και στους Πράσινους. Ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, ο Wolfgang Schäuble, σπέβδει σε σημερινή του συνέντευξη να ξεκαθαρίσει ότι ανεξαρτήτως κυβερνητικού εταίρου η νέα κυβέρνηση δεν πρόκειται να αλλάξει ρότα στην πολιτική σταθεροποίησης του ευρώ. Χαρακτηριστικά σημειώνει, η καγκελάριος είναι μία από τις κεντρικές προσωπικότητες της Ευρώπης, κρατήσαμε σταθερή πορεία στην ευρωπαϊκή πολιτική και αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί προς το συμφέρον της Γερμανίας και του μέλλοντός μας. Ο κύριος Σόιμπλε στο ερώτημα εάν μετά τις εκλογές θα δοθούν περισσότερα χρήματα για ανάπτυξη και απασχόληση όπως ζητούν οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, απάντησε αρνητικά. Είμαι και εγώ υπέρ της ανάπτυξης και των περισσότερων θέσεων εργασίας, αλλά λογική δημοσιονομική πολιτική και μεταρρυθμίσεις είναι ο καλύτερος δρόμος προς τα εκεί. Δημοσιονομικά ελλείμματα δεν αποτελούν λύση, αλλά επιτείνουν το πρόβλημα, υπογράμμισε Κώστα, ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, και σημείωσε ότι χώρες με σταθερές δημοσιονομικές επιδόσεις διαθέτουν την καλύτερη και βιωσιμότερη οικονομική ανάπτυξη, αναφέροντας φυσικά το καλό παράδειγμα, σε εισαγωγικά, της Ισπανίας και της Ελλάδας, που βρίσκεται σε καλό δρόμο. Ο διεθνής τύπος προβληματίζεται πάρα πολύ για το ποιο κόμμα θα συγκυβερνήσει με το χριστιανοδημοκρατικό. Γαλλικές εφημερίδες σημειώνουν και εφιστούν την προσοχή στους Γάλλους σοσιαλιστές. Επίσης, η γαλλική εφημερίδα Le Monde δεν περιμένει αλλαγή στην ευρωπαϊκή πολιτική της Μέρκελ και σημειώνουν να δουν τους στόχους και τι πρόκειται να κάνει από εδώ και πέρα η κυρία Μέρκελ και με ποιον φυσικά θα συγκυβερνήσει. Έχουμε επίσης τον πρόεδρο των σοσιαλιστών στο Ευρωκοινοβούλιο, τον Μάρτιν Σούλτς. Σωστά. Που είναι και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέλος από τα ηγετικά στελέχη του S5D, του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Γερμανίας, που σχολιάζοντας το Spiegel, έχω μπροστά μου το Spiegel και μεταφράζω ζωντανά, στο ειδικό τεύχος που εκδίδεται σήμερα και αναφέρεται σε εκλογές, κάνει έκκληση ο Μάρτιν Σούλτς στη Μέρκελ να λάβει σοβαρά υπόψη της τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σε ολόκληρη την Ευρώπη, τα κράτη φυσικά του Νότου, να τα πάρει πάρα πολύ σοβαρά υπόψη της. Εκείνο που χρειάζεται να γίνει είναι να δοθεί μια διέξοδος προκειμένου να βρεθεί λύση στη μεγάλη ανεργία των νέων, που δεν την αντιμετωπίζουμε μόνο εμείς, αλλά και οι άλλες χώρες που έχουν υποστεί τα δεινά της κρίσης, κυρίως στη Νότια Ευρώπη. Και
είναι μία από τις πρώτες εκκλήσεις που κάνει το στέλεχος της Σοσιαλδημοκρατίας μετά τις εκλογές της Κυριακής. Χαρακτήρισε μη δημοφιλή ή μάλλον διόλου δημοφιλή τα μέτρα λιτότητας που έχουν υποχρεωθεί να έχουν οι χώρες του Νότου και είπε ο Σούλτς ότι η Μέρκελ δεν πρέπει απλώς να συνεχίσει να προωθεί την πολιτική αλλά να συνεργαστεί με το SVD προκειμένου να αλλάξει αυτή η πολιτική. Γιατί το SPD θεωρείται ότι είναι το μόνο που έχει κάποιες καλύτερες λύσεις για την κρίση. Άλλοι όμως κορυφαίοι πολιτικοί της Χριστιανοδημοκρατίας στις Βρυξέλλες, όπως ο Γκίντερ Έτιγκερ, αντεπρόσωπος της Γερμανίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είπε στον Σπίγκελ στην έκδοση αυτή ότι υποστηρίζει την πολιτική συμμαχία ανάμεσα στο CDU και το SPD. Γιατί λέει μια μεγάλη συμμαχία, Große Koalition, είναι καλή για την Ευρώπη. Όπως είπε ο Έτιγκερ στο Spiegel, είναι επίτροπος ενέργειας, ελπίζει ότι οι πολιτικές συνθήκες θα επιτρέψουν τη Γερμανία να προωθήσει ένα άλλο καλύτερο κλίμα στην πολιτική της με την Ευρώπη. Το επικρατέστερο σενάριο εξακολουθεί να παραβαίνει η κυβέρνηση των Χριστιανοδημοκρατών και των Σοσιαλδημοκρατών, όπως επισημαίνει, όπως διαβάζω τώρα στην Deutsche Welle, όχι μόνο επειδή το θέλουν οι πολίτες, όπως δείχνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, αλλά επειδή οτιδήποτε άλλο θα είναι λίγο εν ώψη των ευρωπροκλήσεων. Αυτό βέβαια δεν εμποδίζει τα δύο κόμματα να επιδίδονται σε τακτικισμούς και λεονταρισμούς, γράφει στην ιστοσελίδα στην Deutsche Welle, ή να θέτουν όρους πριν καν αρχίσει η συζήτηση. Παράδειγμα, ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μάρτιν Σούλτς, που καλεί τη Μέρκελ να σταματήσει την πολιτική άκρας λιτότητας, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Την ίδια ώρα, μεγάλες κομματικές οργανώσεις των σοσιαλδημοκρατών λένε απερίφραστα όχι σε μια συνεργασία με την Άγγελα Μέρκελ, υπενθυμίζοντας την εκλογική καταστροφή του 2009 μετά την προηγούμενη συγκυβέρνηση της, από την Große Koalition. Η ισχυρότερη και πιο επώνυμη αντίπαλος ενός μεγάλου συνασπισμού είναι η πρωθυπουργός της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας, Hannelore Kraft, η οποία έχει και πολλές φιλοδοξίες να αναλάβει την ηγεσία του SPD. Άλλα ηγετικά στελέχη του SPD, των σοσιαλδημοκρατών, προτείνουν να ερωτηθεί η βάση, γνωρίζοντας ότι η τελευταία δεν θέλει συνεργασία με την κεντροδεξιά. Ορισμένοι φέρνουν στο τραπέζι το ενδεχόμενο μιας κυβέρνησης μειοψηφίας CDU-CSU, δηλαδή της Χριστιανοδημοκρατίας με τη Χριστιανοκοινωνική Ένωση, το αδελφό κόμμα της Βαυαρίας, κάτι που όμως που έχει απορρίψει κατηγορηματικά η Μέρκελ και που θα είναι κυβέρνηση μειοψηφίας φυσικά. Ενώ ήδη υπάρχουν και οι πρώτες φωνές που δεν αποκλείουν ακόμη και νέα προσφυγή στις κάλπες. Επίσημα πάντως το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα παραπέμπει στην απόφαση του μήνυ συνεδρίου της ερχόμενης Παρασκευής. Τότε πιστεύουν όλοι πως θα κριθούν όλα τα πράγματα. Την ίδια ώρα, στελέχη των Χριστιανοδημοκρατών φλερτάρουν με τους πράσινους, που βρίσκονται εν μέσω σοβαρών εσωκομματικών ανακατατάξεων, είχαμε τις παραιτήσεις των ηγετικών στελεχών, προφανώς για να στριμώξουν τους σοσιαλδημοκράτες και να τους αναγκάσουν να πούν χωρίς πολλές αξιώσεις το ναι στη συγκυβέρνηση. Ακόμη και ο Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ, καλεί έμεσα τους σοσιαλδημοκράτες να συμμετάσχουν στη νέα γερμανική κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση αναμένεται ότι αυτή τη φορά οι σοσιαλδημοκράτες θα περάσουν το μεγαλύτερο μέρος της αριστερής τους ατζέντας στην κυβερνητική συμφωνία με τους Χριστιανοδημοκράτες. Αυτό το ελπίζουμε και εμείς, προκειμένου να ικανοποιήσουν τη βάση τους, αλλά και το Νότο. Για παράδειγμα, να καθιερωθεί ο κατώτατος μισθός σε όλους τους κλάδους,
γιατί εάν δεν συμβεί αυτό ανοίγουν άλλα πιθανά σενάρια. Έχουμε πει ότι 311 έδρες έχει η Μέρκελ και η Τσέσεου και 319 στην περίπτωση, πλειοψηφία δηλαδή θα είχαν, στην περίπτωση που η κέντρο αριστερά και η αριστερά και η πράσινη, γιατί στους πράσινους είναι ένα μείγμα αριστερό-δεξιό, κατόρθων να συμφωνήσουν να κάνουν κυβέρνηση, κάτι όμως που αποκλείεται λόγω των δηλώσεων που έχει κάνει η Σοσιαλδημοκρατία ότι δεν συνεργάζεται με την αριστερά. Έτσι με τη γερμανική κουβέντα για τη νέα κυβέρνηση και τα σενάρια, και τα σενάρια που θα γίνουν και που υπάρχουν, φτάσαμε σε ένα άλλο τέλος της εκπομπής του τρελού μας κόσμου. Ακριβώς. Θα τα πούμε πάλι αύριο, αφού πρώτα ευχαριστήσουμε. Βεβαίως τον Νίκο το Σακά και τον Ανέστη τον Κόνιαλη, οι οποίοι μας βοηθούν πάρα πολύ καθημερινά για να είναι όλα καλά, να μας βλέπετε, να βλέπετε τα πλάνα και όλα. Και να ζητήσουμε συγγνώμη για τις απότομες κινήσεις για τις μύγες. Έχει μια μυγοσκοτόστρατα, δεν ήθελε να τη δείξει στην οθόνη ο Νίκος. Λοιπόν. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Καλό να είστε καλά. Σημαίνει.